Best of, τα 10 καλύτερα games για το Xbox 360. Μπαίνοντας στη νέα γενιά κονσολών, καλούμαστε να επιστρέψουμε και στη σειρά Best of. Μπορείτε να ψηφίσετε τα καλύτερα games για PS4 και Xbox One στο link της περιγραφής. Έχουμε ήδη κάνει το top 10 για τα 10 καλύτερα games του PS3. Θα βρείτε ένα link κάπου εδώ. Και σήμερα θα δούμε τα games που ξεχώρισαν για το Xbox 360 και τα οποία έχουμε ήδη γράψει σε άρθρο στο gamer.gr. Ψηφίσατε 5 εσείς και 5 εμείς. Πάντα αυτό γίνεται σε κάθε top 10. Αυτό το λέω για όσους δούνε games στη δεκάδα τα οποία δεν περίμεναν ή δουν κάποιες απουσίες για παράδειγμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα 10 games τα οποία ξεχώρισαν για μια ιστορική κονσόλα της Microsoft. Στη 10η θέση το The Elder Scrolls 5 Skyrim, το αγαπημένο μου action RPG, το οποίο θεωρώ και το καλύτερο όλων των εποχών, και μάλιστα στο Xbox 360 έτρεχε καλύτερα και από το PS3, στο οποίο θυμόμαστε ότι υπήρχαν κάποια θέματα με τα frames, αγκομαχούσε η κονσόλα. Στην αντίστοιχη κονσόλα της Microsoft ήταν ok. Στο Skyrim είστε ο Dragonborn και καλέστε να ανακαλύψετε την ιστορία σας και να νικήσετε δράκους με ένα real-time σύστημα μάχης, leveling system που βασίζεται στα skills σας και γενικά gameplay που έχει τεράστιο βάθος. Θα καβαλήσετε άλογα, θα πάρετε μαζί σας NPC companion για τη μάχη, τον οποίο μπορείτε να αλλάζετε, θα χρησιμοποιήσετε one-handed όπλα και ασπίδα, two-handed όπλα, spells και γενικά θα σας δοθεί η απόλυτη ελευθερία εξερεύνησης και βούλησης μέσω του open world gameplay. Ο χαρακτήρας σας εξελίσσεται όπως θέλετε, μιας και πέρα από το αρχικό race, μπορείτε να εξελίσσετε το χαρακτήρα σας εξασκώντας τα επιθυμητά skills. Στην ένατη θέση το Call of Duty 4 Modern Warfare, το οποίο ξεχώρισε και μας έμεινε στο νου για το εξαιρετικό campaign του που άφησε εποχή. Το σενάριο του παιχνιδιού είναι σχετικά απλό, αλλά οι αποστολές στις οποίες συμμετέχετε είναι πολύ καλά σχεδιασμένες. Πρωταγωνιστής συνολογίας John McDavis ή αλλιώς Soap, με τον οποίο προσπαθείτε να εμποδίσετε μια οργάνωση Ρώσων εθνικιστών από το να εκτοξεύσει πυρηνικά, ενώ ελέγχετε και άλλους ήρωες. Στα του gameplay, πέρα από την γκάμα όπλων με ρεαλιστική συμπεριφορά, η στάση του χαρακτήρα, όρθιος, σκυφτός ή πρινιδών, επηρεάζει την κίνηση, την ακρίβεια και το stealth στοιχείο. Ταυτόχρονα, το Modern Warfare ήταν σημαντικός παράγοντας στη multiplayer εμπειρία της ίδιας της σειράς, αλλά και άλλων FPS, αφού εισήγαγε στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τα σημερινά FPS, όπως τα killstreaks. Ήταν ένα άρτιο first person shooter με πολλή δράση, που αποτελεί κλασικό αγαπημένο πολλών fans της σειράς. Στην 8η θέση, το Forza Motorsport 3, ένα εξαιρετικό racing και μία από τις καλύτερες εκδόσεις της ομώνυμης σειράς. Είχε ρεαλιστικό σχεδιασμό στον μεγάλο αριθμό οχημάτων που διέθετε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους. Επίσης, έχει να επιδείξει τεράστια αντοχή χάρη στις πολλές διαδρομές του. Το σύστημα οδήγησης του Forza Motorsport 3 προσφέρει νέα επίπεδα ρεαλισμού, καθώς απαιτεί σωστά φρεναρίσματα και προσοχή στις εξόδους και τις εισόδους των στροφών. Το Forza Motorsport 3 αποτέλεσε ένα πολύ καλό racing simulator, το οποίο μπορεί να σας κρατήσει ακόμα και σήμερα για ώρες μπροστά από την οθόνη. Στην 7η θέση το Gears of War 2, το sequel του ομώνυμου third person shooter της Microsoft, αποτέλεσε μια έκδοση η οποία τάραξε τα νερά καθώς έφερε ακόμη περισσότερη δράση, αίμα και χιούμορ. Έχει καλύτερη παρουσίαση της ιστορίας από τον προκάτοχό του, περισσότερους διαλόγους, καλύτερη ατμόσφαιρα και μεγαλύτερη αντοχή, καθώς προσφέρει ένα μεγαλύτερη διάρκεια campaign με περισσότερα επίπεδα δυσκολίας και multiplayer modes τα οποία αφορούν PvP και co-op κομμάτια. Τα γραφικά χάρη στην Unreal Engine 3 παραμένουν μέχρι και σήμερα ποιοτικά και παρουσιάζουν ποικιλομορφία. Η ιστορία του παιχνιδιού συνεχίζει 6 μήνες μετά από το τέλος του πρώτου Gears of War και οι Locust είναι πρώτων πυλών στον τελευταίο χειρό των ανθρώπων και έχουν ως μοναδικό στόχο την εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Ο Marcus Phoenix είναι πλέον ένα άτομο που χρήζει σεβασμό και είναι λοχίας στο Delta Squad, ένα σώμα στρατού με στόχο την αντεπίθεση στους Locust. Οι βελτιώσεις που παρουσίασε το Gears of War 2 σε σχέση με το ήδη εξαιρετικό Gears of War το καθιστούν απαραίτητο για κάθε συλλογή κατόχου της κονσόλας. Στην έκτη θέση το Mass Effect, και εδώ να αναφέρω ότι το πρώτο Mass Effect ήταν για μένα το αγαπημένο της σειράς, κυρίως λόγω του απλού leveling system που διέθετε, αλλά και γενικά των πρωτότυπων στοιχείων που εισήγαγε τότε εκείνη την εποχή η BioWare. Δημιούργησε δηλαδή ένα sci-fi action RPG shooter που διεξέγεται στο μέλλον, εκεί όπου η ανθρωπότητα κάνει παρέα με εξωγήινες φυλές. Πρωταγωνιστής είναι ο διοικητής Shepard, ο οποίος με το αεροσκάφος του Normandy διοικεί μια ομάδα συνεργατών με στόχο παράτολμες εξωγήινες αποστολές σε διάφορους πλανήτες. Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι εξαιρετικά, το σενάριο απλό με ευχάριστες ατάκες και ίντριγκα, ενώ η BioWare επιτρέπει τη χρήση δύο NPC companions στη μάχη, την παύση και το tactical στοιχείο στη μάχη και την χρήση ειδικών abilities που μαθαίνετε διαρκώς. Τα classes στο Mass Effect έχουν σωστό balancing και διαφέρουν στα abilities τους, ώστε να παίξετε αν θέλετε περισσότερο με όπλα, με άλλο class παίζετε πιο πολύ με τεχνολογία και ούτω καθεξής. Επίσης, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Mass Effect είναι το alignment system, το οποίο διαμορφώνει το πόσο καλή ή κακή είστε ανάλογα με τις επιλογές σας. Συν τις άλλες, η σειρά έχει και σεξουαλικές σκηνές, τόσο με γήινες όσο και με εξωγήινες υπάρξεις. What are you doing here?
The council thought you could use some help on this one. Στην πέμπτη θέση το Halo 3, στο οποίο η ανθρωπότητα βρίσκεται στη γη και πρέπει να αποκρούσει την επίθεση από τους εξωγήινους Covenant. Εδώ ο πρωταγωνιστής Master Chief παίρνει τους Elites και καλείται να αποκρούσει την εισβολή. Στη συνέχεια της ομώνυμης σειράς είχαμε μια εξέλιξη στο gameplay με χρήση όπλων, χειροβομβίδων και μιλή επιθέσεων, dual wield και συνδυασμό δύο όπλων μαζί, ενώ τα support weapons είναι two-handed τα οποία δίνουν μεγάλη ισχύ. Επιπλέον έχετε και νέο εξοπλισμό όπως αμυντικά συστήματα, ασπίδες κτλ. Η μάχη με οχήματα έχει αναβαθμιστεί όπως και τα multiplayer modes. Το campaign υποστηρίζει solo ή co-op με 2-4 παίχτες και τέλος η Bungie πρόσθεσε και το Forge, ένα map editor για να φτιάξετε δικά σας levels. Στην τέταρτη θέση έχουμε το Bioshock, ένα first person shooter το οποίο διαθέτει και RPG και horror στοιχεία. Είναι κλειστοφοβικό και ατμοσφαιρικό, σε προκαλεί να το εξερευνήσεις όλο, να μάθεις την ιστορία του και διαθέτει εκπληκτικά γραφικά που συνδυάζονται με εξαιρετική ατμόσφαιρα. Πάνω του άλλωστε βασίστηκαν άλλα 2 sequels τα οποία ήταν εξίσου καλά. Στο σενάριο βρισκόμαστε στο 1960, εκεί όπου οι εναπομείναντες κάτοικοι της Rapture έχουν τρελαθεί από τη χρήση μεταλλαξιογόνων ουσιών. Έχουν γίνει εχθρικοί και σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. Πρωταγωνιστής είναι ο Jack, ο οποίος προσπαθεί να μάθει τι συνέβη στην υποβρύχια πόλη και να επιζήσει στο εχθρικό της περιβάλλον. Στη διάθεσή σας έχετε όπλα και δυνάμεις τις οποίες αποκτάτε από ουσίες, τα Plasmids. Στο gameplay υπάρχει RPG customization και στοιχεία stealth. Κάθε φορά μπορείτε να έχετε ένα ενεργό όπλο και ένα ενεργό Plasmid, άρα μπορείτε να κάνετε συνδυασμούς επιθέσεων με επίδραση στους ανάλογους εχθρούς. Υπάρχουν περιορισμένα πυρομαχικά, ενώ κάποια όπλα χτυπούν και με secondary fire. Το Bioshock αποτελεί στο σύνολό του ένα ολοκληρωμένο FPS από πλευράς gameplay με εκπληκτική ατμόσφαιρα που θα σας καθυλώσει. Στην τρίτη θέση το Red Dead Redemption, το αριστούργημα αυτό της Rockstar, το οποίο μετά τον Grand Theft Auto νομίζω ότι έθεσε νέα στάνταρ στο πώς πρέπει να χτίζονται τα western παιχνίδια. Σε αυτό έχετε δυνατότητα να κάνετε οτιδήποτε έχετε δει και φανταστεί ότι γινόταν στην εποχή εκείνη, καθώς έχουμε ένα open world action adventure, το οποίο είναι μάλιστα το δεύτερο παιχνίδι της εταιρείας με western θεματολογία μετά το Red Dead Revolver. Ακολουθείτε την ιστορία του John Marston που αναγκάζεται να φύγει από την οικογένειά του για να κυνηγήσει έναν εγκληματία. Οι αποστολές της κύριας ιστορίας είναι αρκετές, δίχως να γίνουν βαρετές, αλλά αν τυχόν συμβεί αυτό, υπάρχει μια πληθώρα δευτερευόντων αποστολών σε περίπτωση που θέλετε να μαζέψετε λεφτά, να σκοτώσετε κακοποιούς ή να γίνετε ένας από αυτούς. Τα γραφικά του Red Dead Redemption είναι εξαιρετικά, με πολύ μεγάλες εκτάσεις και χαρακτήρες που δίνουν την αίσθηση ότι προέρχονται από τις παλιές ταινίες western. Αυτό είναι ένα στοιχείο για την προσοχή στις λεπτομέρειες που έχει δώσει η Rockstar. Το voice acting και τα ηχητικά εφέ είναι μέσα στο κλίμα, όπως θα περίμενε κανείς από ένα τίτλο αυτού του επίπεδου, και γενικά το Red Dead Redemption θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα καλύτερα western games αλλά και action adventures όλων των εποχών. Στη δεύτερη θέση έχουμε το Grand Theft Auto 5. Φυσικά αφήσαμε εκτός top 10 το Grand Theft Auto 4, το οποίο ήταν επίσης εξαιρετικό, αλλά βάλαμε το 5 το οποίο ψηφίσατε και οι περισσότεροι από εσάς. Εδώ η Rockstar δημιούργησε την επιτομή των Action Adventures. Τα γραφικά, το σενάριο, η μουσική, όλα λειτουργήσαν αρμονικά για να προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία GTA που υπάρχει. Η κύρια ιστορία αφορά τρεις ανθρώπους διαφορετικού background και καταγωγής που θα συνεργαστούν με κοινό στόχο το κέρδος με παράνομο τρόπο. Όλοι οι χαρακτήρες που παρουσιάζονται είναι ζωντανοί και με ρεαλιστική συμπεριφορά, με ορισμένους από αυτούς να αντικατοπτρίζουν διάσημους celebrities. Κάθε χαρακτήρας έχει δική του ιστορία και προσωπικότητα και χάρη σε αυτό δημιουργείται ένα σύμπαν όπου όσο και αν το εξερευνήσετε θα βρίσκετε και άλλα πράγματα να κάνετε. Οι αποστολές, κύριες και δευτερεύουσες, είναι ενδιαφέρουσες και εκτός από αυτές υπάρχουν και δεκάδες άλλες δραστηριότητες. Σε συνδυασμό με την προσεγμένη δουλειά της Rockstar στον τομέα των γραφικών, ειδικά στην έκδοση 8ης γενιάς, και στο voice acting με διασκεδαστικές ατάκες, στο gameplay να πούμε ότι εισήχθη το στοιχείο με το οποίο κάθε χαρακτήρας έχει 8 skills τα οποία αναπτύσσει, όπως π.χ. shooting ή driving, και ένα skill στο οποίο ειδικεύεται. Υπάρχουν δεκάδες δραστηριότητες για να αναλάβετε και οι ώρες στο gameplay θα περάσουν πριν το καταλάβετε. Συν τις άλλες σας περιμένει καθημερινά και online multiplayer κάψιμο με άλλους παίχτες στο GTA Online. Και στην πρώτη θέση, ποιο άλλο video game θα μπορούσε να είναι για το Xbox 360 από το Gears of War, το third person shooter της Microsoft, το οποίο δικαίωσε απόλυτα το hype το οποίο είχε χτιστεί γύρω από το όνομά του. Η Epic Games έκανε εξαιρετική δουλειά εκείνη την εποχή και το παιχνίδι διέθετε απίστευτα γραφικά, ενδιαφέροντες χαρακτήρες και μπόλικη δράση. Ο πρωταγωνιστής Marcus Fenix έρχεται αντιμέτωπος με τους Locust που ζουν στο υπέδαφος και έχουν ως στόχο την εξολόθρευση των ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη τους, τον Sera. Στο Gears of War καλέστε να λειτουργήσετε ως ομάδα μαζί με τους companions που
που έχετε μάζα στη μάχη, ενώ ο κυριότερος μηχανισμός του παιχνιδιού είναι η μάχη από διάφορα σημεία κάλυψης. Το AI είναι αρκετά υψηλό και ο εχθρός θα χρησιμοποιήσει τακτικές για να σας σκοτώσει, κάτι που θα σας δυσκολέψει πάρα πολύ αν παίξετε στο δύσκολο επίπεδο δυσκολίας. Το σενάριο μπορεί να παιχτεί από έναν παίχτη ή με co-op, ακόμα και με split screen. Αν παίζετε μόνος, τότε ακόμα και η CPU σας κάνει revive αν πέσετε. Το χαρακτηριστικό αυτό να αναφέρουμε ότι σπάνια το συναντάμε σε third person shooter από την πλευρά της CPU. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα φουτουριστικών όπλων με highlight το Lancer Assault Rifle που έχει και μιλή λειτουργία αλυσοπρίωνο με το οποίο πετσοκόβετε τους εξωγήινους εχθρούς σας, κάτι που σημαίνει άφθονο splatter. Το gameplay του Gears of War είναι προοδικό και αποτελεί πρόκληση στον υψηλό βαθμό δυσκολίας, ενώ πέρα από το campaign, το Gears διαθέτει και multiplayer modes για να παίξετε ενάντια σε άλλους παίχτες. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα third person shooter σταθμός που αποτελεί δικαιωματικά και τον καλύτερο τίτλο στο Xbox 360. Αυτό ήταν το top 10 με τα 10 καλύτερα Xbox 360 games. Όσοι θέλετε μπορείτε να αφήσετε στα σχόλια και τα δικά σας και φυσικά να προτείνετε τι θέλετε να επιλέξουμε για το best of των PS4 και Xbox One, αλλά και γενικά θεματολογίες για τα επόμενα best of. Θυμίζουμε ότι το link για να ψηφίσετε βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του βίντεο, τόσο για τα επόμενα best of, όσο και για τα καλύτερα PS4 και Xbox One games, μιας και η 8η γενιά κονσολών πλησιάζει στο τέλος της. Ευχαριστούμε πολύ που μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, κάντε subscribe και κλικ στο καμπανάκι για να στηρίξετε και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.